Η μαμά σου τώρα για την τελευταία επιλογή τι λέει? Δεν θα απαντήσω σε αυτό για τίποτα. Και γέλιο. Η μητέρα μου θέλει να είμαι καλά. Ναι. Αν είμαι εγώ καλά, πάντα το έκανα αυτό. Αυτό της αρκεί. Πάντα μου το έλεγε. Και για την τελευταία επιλογή μου και για την πρώτη μου επιλογή και για τους πάντες. Και γενικότερα για όλες τις επιλογές που έχω κάνει στη ζωή μου και στον επαγγελματικό τομέα, στο φιλικό τομέα, στα αθλήματα, ό,τι θες εσύ, ό,τι νομίζεις ότι σε κάνει ευτυχισμένη. Ναι. Αν μου λέει εγώ σε βλέπω να γελάς και να είσαι ευτυχισμένη, αυτό είναι το δώρο μου. Να είσαι αυτή είναι η βασική τη συμβουλή, να ακολουθείς την καρδιά σου. Και το μυαλό μου και πού. Μεγάλωσες. Ναι. Μεγάλωσες. Γενικά. Ναι, γιατί και με τα οικονομικά τα είχα λίγο, ξέρεις, τα είχα παρατήσει αλλού και τα είχα αναθέσει, ξέρεις, σε άλλους. Και μου λέει, έχει φτάσει και εδώ. Να οριμάσεις. Στην ηλικίωσης. Λοιπόν, τι άλλο να πούμε. Θέλω να ρωτήσω, το καλοκαίρι στη Σέριφο, έξω από την ταβέρνα της Καλής, είδα ένα ψηλό παλικάρι. Εγώ τι να κάνω γι' αυτό. Και μου είχε ρωτήσει. Δεν έχω ιδέα, δεν ξέρω που το πάει. Δεν έχω πάει. Δεν έχω πάει στη Σέριφο. Δεν έχει πάει στη Σέριφο. Δεν είπα, είδα την αλικοκίνδυνο, ένα ψηλό παλικάρι. Εσύ γιατί απαντάς. Εσύ γιατί απαντάς. Τι χώνεσαι την κουβέντα. Και ξέρει γιατί σε ρωτήσω. Γιατί όλοι μου λέγανε, εγώ δεν ήξερα και μου λέγανε. Είναι εδώ και η Έλλη. Με ρωτάγανε όλοι. Γιατί μη ήταν να μιλάω με το ψηλό. Να ψηλάω με το μιλό. Να ψηλάω με το μιλό. Και μου λένε, είναι και η Έλλη εδώ. Και λέω, γιατί τι σχέση έχει. Μπορώ, κλαίω. Άρα το ξέρει. Ναι, το ξέρω, μα το μου το. Για χαρά τι γίνεται, τάδε. Και μου λένε όλοι, είναι και η Έλλη εδώ για έρωτα. Το καλοκαίρι στη Σέριφο, έξω από την ταβέρνα, είδα ένα ψηλό. Και κοιτά και διπλάνο η Έλλη. Τι να κάνω. Βασικά. Παρακολουθείς μπάσκετ. Το πάρω. Μπάσκετ παρακολουθείς. Ποια είναι τα αθλήματα που μου αρέσουν παρακολουθείς.